Αν και έχουν περάσει 200 χρόνια από την ανακάλυψη της Ανταρκτικής, η Ήπειρος παραμένει ένα μεγάλο μυστήριο για τους επιστήμονες. Ιστορικοί εκτιμούν πως ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στην Ανταρκτική το 1821 ήταν κυνηγό φόκιας. Στις μέρες μας κυρίως ερευνητές και τουρίστες εκτίθενται στις αφιλόξενες χαμηλές θερμοκρασίες, όμως η Ανταρκτική απειλείται. Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να ασκεί πιέσει στην Ανταρκτική. Αυτό σημαίνει πω χώρε όπω η Κίνα θα έχουν λόγο και ρόλο σε όσα συμβαίνουν εκεί. Αφού πόλει όπω η Σανγκάη απειλούνται από την σημαντική αύξηση τη στάθμης τη θάλασσα. Of sea level rise. Το 1961 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Ανταρκτικής, η οποία βάζει τέλος σε εδαφικές διεκδικήσεις μεμονωμένων χώρων, ενώ καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι στην παγωμένη Ήπειρο. Τα 12 συμβαλώμενα μέρη έχουν πλέον αυξηθεί σε πάνω από 50. Δεν έχουμε εφησυχάσει, ούτε είμαστε αφελείς. Δεν υποστηρίζουμε ότι αυτή η συνθήκη είναι ό,τι καλύτερο. Όμω τα στοιχεία δείχνουν πω πολλέ χώρε προτιμούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο τη συνθήκη. Αυτή τη στιγμή στην Ανταρκτική λειτουργούν 82 ερευνητικοί σταθμοί. Πολλοί είναι οι νέοι επιστήμονε που επιθυμούν να εργαστούν εκεί και να ζήσουν για λίγο στον Νότιο Πόλο.